Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Το βίντεο vlog αυτό γίνεται κυρίως για να σας κάνω μια μικρή ανακοινωσούλα. Για τις επόμενες 10 μέρες θα υπάρξει μια μικρή παύση στο κανάλι, όχι πολύ μεγάλη, γιατί δεν θα βλέπετε τόσο συχνά βίντεο, αλλά θα είναι λίγο πιο περιορισμένα γιατί φεύγω ένα ταξίδι, ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε εγώ έχω προνοήσει, έχω ανεβάσει υλικό να υπάρχει αποθηκευμένο στο YouTube, οπότε θα σας το κοινοποιώ, μην αγχώνεστε. Να βγάλω και με τα κέφια κιόλας. Το έχω ανάγκη 10 μέρες τουλάχιστον να πω ότι θα φύγω για να ξεκουραστώ, γιατί φέτος το καλοκαίρι έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά, μετά έρθει και ο τρίγος non-stop, οπότε καταλαβαίνετε ότι κι εγώ σαν άνθρωπος έχω ανάγκη από το να ξεκουραστώ. Όπως και να έχει, στη Θεσσαλονίκη θα είμαι. Κάποιος από εσάς που είστε από εκεί πάνω, παίζει να σας συναντήσω τυχαία ή στο δρόμο ή οπουδήποτε. Θα είμαι στη ΔΕΘ. Ταιριάζει χρονικά η συγκυρία που θα είμαι πάνω να είναι και η ΔΕΘ το gaming. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα κάποιοι μπορεί να με δείτε εκεί σε κάποια περίπτωση να περιφέρομαι, γιατί θέλω να δω τι γίνεται. Φέτος έχω από τότε που άνοιξε την πρώτη χρονιά το e-gaming στη ΔΕΘ, δεν έχω καταφέρει να ανεβώ, οπότε ήρθε ο καιρός και όλα είναι καλά να ανέβω τώρα μετά από τόσα χρόνια. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, με ενημέρωσε ο κολλητός μου ότι θα έχει ένα τουρνουά Hearthstone. Οπότε, επειδή παίζω, κατά πάσα πιθανότητα παίζει να πάρω κι εγώ μέρος εκεί. Όπως και να έχει, αν με δείτε πουθενά, πείτε κανένα γεια, μην τραπείτε. Γιατί θυμάμαι τις προάλλες που είχα πάει ένα φίλο, μου στέλνατε μηνύματα μετά και μου λένε σε είδα, αλλά δεν είπανε γεια. Μην τρέπεστε. Λοιπόν, ελάτε, πείτε κανένα γεια. Αυτά. Οπότε τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Πάντως κανονικά η ροή θα είναι μέχρι για 10 μέρες ψιλοπαύση. Επίσης κυρίως το λέω για όσους στέλνετε μηνύματα στο Facebook για να σας λύνω απορίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορώ να είμαι τόσο πάνω από τη σελίδα του CheckTechNow. Θα είμαι στο προσωπικό μου προφίλ και αυτό από κινητό. Οπότε, αν έχετε απορίες, κάντε μια παύση 10 ημερών λίγο και μου τα στέλνετε σε 10 μέρες, γιατί έχω δει τώρα το καινούργιο φαινόμενο στο κανάλι που έχω δει, είναι ότι πολλοί στέλνετε, πολλοί, έχει τύχει 4-5 άτομα να στείλετε απορίες, και επειδή εγώ δούλευα και το είδα με καθυστέρηση 5-6 ωρών, με βρήσατε στο τέλος και με διαγράψετε, με κάνετε και μπλοκ από παντού και μου φάνηκε πολύ τραγικό λίγο, γιατί ναι μεν ρωτάτε, αλλά δεν περιμένετε λίγο μέχρι ο άνθρωπος να δει τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε το πρωί, εγώ τέλειωνα αργά το βράδυ τη δουλειά, καθόμουν το βράδυ να απαντήσω σε κάποια μηνύματα και έβλεπα ότι αυτοί που στείλανε τα μηνύματα με είχαν κάνει διαγραφή και blog και κάποιοι από αυτούς με βρίζαν κιόλας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, κάντε λίγο υπομονή, είναι προνόμιο. Οπότε αυτό, τα λέμε πάνω και αυτά, τα λέμε πάνω. Γεια σας.